μαρτυρίες. Από αυτές οι 115 μαρτυρίες ήταν τα παιδιών που έζησαν τον εμφύλιο στο χωριό τους και κατέληξαν στις παιδοπόλεις τα 79 κατά τη διάρκεια του εμφυλίου και 36 αμέσως μετά, αλλά λόγω των συνεπειών του εμφυλίου. Οι 32 μαρτυρίες των παιδιών που μπήκαν αργότερα, από 60 περίπου, που δεν είχαν σχέση με τον εμφύλιο, αυτό το έκανε για να δω ποια ήταν, ας πούμε, η εξέλιξη των παιδοπόλεων. 22 μαρτυρίες από το προσωπικό των παιδοπόλεων, αρχηγών, μοναρχών κλπ. Αλλά και ατόμων που δεν είχαν σχέση με την παιδόπολη, αλλά μάλλον συγγνώμη, είχαν μια σχέση με την παιδόπολη, αλλά δεν ήταν μέσα στην παιδόπολη. Αλλά και από ορφανοτροφία, κρατικά οι δωρεές, που, για να δω, να κάνω σύγκριση μεταξύ παιδοπόλεων και αυτών των ιδρυμάτων. Το σύνολο αυτών είναι 183 μαρτυρίες που αφορούν τις παιδοπόλεις. Όπως είπαμε, ήθελα να μαζέψω τις μαρτυρίες από ανθρώπους που ήταν μεγαλύτερες στην ηλικία, 53 μαρτυρίες εφήβων, 11 μαρτυρίες σχετικά με την πορεία των αόπλων Ρούμελης, αλλά σε αυτές περιλαμβάνονται και άλλες 22 από την προηγούμενη κατηγορία, δηλαδή 33 μαρτυρίες συνολικά, και για το επεισόδιο της Νιάλας επίσης 3 μαρτυρίες από ανθρώπους που είχαν βιώματα. Η αξιολόγηση βέβαια των μαρτυριών ήταν μια βασανιστική διαδικασία. Έπρεπε να αντιπαραβάλλω τις μαρτυρίες μεταξύ τους στην ίδια περιοχή, σε διαφορετικές περιοχές, με το αρχαιακό υλικό, πιθανόν. Και υποστηρίζεται ότι η μαρτυρία δεν αντικαθρεφτίζει το βίωμα λόγω των εντωμεταξύ προσλαμβανόμενων πληροφοριών μεταξύ του βιώματος και της μαρτυρίας που θα δώσουν ο μάρτυρας εποχής μετά από 50, 60, 70 χρόνια. Θα σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μου προκάλεσε ερωτηματικά. Ένα παιδί το οποίο από την Ήπειρο, το οποίο βρέθηκε στην Ανατολική Γερμανία με το παιδομάζωμα και το οποίο τελικά εκεί σπούδασε φυσικός, ναι, γύρισε στην Ελλάδα το 80, δεν τα βρήκε εδώ, ξαναγύρισε στην Δυτική Γερμανία, όπου διορίστηκε καθηγητής στο γυμνάσιο και λέει το εξής. Στην εκεί, όχι μόνο τα Ελληνόπουλα, αλλά και η Γερμανία, υφίστανται στρατιωτική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της σχολικής περίοδου. Το καρδιάκι που φυτούσαν στο γυμνάσιο. Και σε αυτό αναφέρεται. Ο συγγραφέας έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, δυστυχώς μόνο στα γερμανικά, και λέει το εξής: σήμερα ας μου επιτραπεί να μην αμφιβάλλω ότι όλες αυτές οι ανοησίες, εννοείται η στρατηγική εκπαίδευση, οργανώθηκαν περισσότερο από ιδιοτέλεια των ενηλίκων, οι οποίοι υποκρίνονταν ότι εκπροσωπούσαν τα κομμουνιστικά ιδεώδια, προκειμένου να ανήκουν στους προνομιούχους της αριστερής δικτατορίας. Φυσικά τότε δεν σκεφτόμουν έτσι. Τώρα που γνωρίζω ότι η απαγωγή μου με βάση, απαγωγή τι λέει, τώρα, με βάση το διεθνές δίκαιο ήταν έγκλημα, είναι αναμφισβήτητο το δικαίωμά μου να κάνω τέτοιες εκτιμήσεις. Και άλλο ένα παράδειγμα, ο Πέτρος Αντέος αποκαλεί, ο οποίος έγραψε τότε ένα βιβλιαράκι το 48, μιλάμε τώρα, ο Πέτρος Αντέος ήταν ένας επικεφαλής της πορείας των αόπλων Ρούμελης
αποκαλούσε, έγραψε ένα βιβλιαράκι κατά την τολή του κόμματος, τον Αύγουστο του 1948, αποκαλούσε τότε την πορεία των αόπλων Ρούμελης, η ηρωική πορεία, και την εξυπνούσε όλο κατορθώματα κλπ. Ισοπαίδωναν τα πάντα στο πέρασμα κλπ. 65 χρόνια αργότερα την αποκαλεί πορεία θανάτου και την καταδικάζει ως την πιο απάνθρωπη και φωνική. Και γυρνάτε το ερώτημα τώρα, ποια άποψη του μάρτυρα αντικαθρεφτίζει το πραγματικό βιώμα? Τότε που δεν γνωρίζει ή τώρα που γνωρίζει? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Και ποιος θα αξιολογήσει τελικά το συμβάν? Εμείς ή αυτοί που το έζησαν? Είναι ερωτήματα τα οποία με απασχόλησαν και δεν εύχομαι να δώσει κανείς απάντηση. Τέλος πάντων, από τις μαρτυρίες αυτές, το πρώτο βιβλίο ήταν η πορεία των αόπλων Ρούμελης, και το παρόν βιβλίο, και θα υπονοηθήσω, όπως είπαμε, τα... θα ακολουθήσει το βιβλίο για τις παιδοπόλεις. Κατά τη διάρκεια της έρευνας είχα την τύχη να μου εκμυστηρευτεί ένας παιδοπολίτης, να μου εμπιστευτεί μάλλον, το αρχείο της Ελένης Λελούδα. Η Ελένη Λελούδα ήταν μία, ας πούμε, εμπιστή της Φρυδερίκης. Επιτοπιμόνη ήταν. Ναι. Ναι, εμπιστή, η οποία ήταν δεξί χέρι, θα λέγαμε, της Φρυδερίκης, η οποία κρατούσε, είχε αρχείο. Και το ήταν άτεχνη και το εμπιστεύτηκε σε αυτόν τον παιδοπολίτη, ο οποίος μου το εμπιστεύτηκε εμένα και το φωτογράφησα, και μάλιστα σημειωτέρονται, το ανέφερα αυτό, ότι όλες οι μαρτυρίες είναι κατατεθειμένες επίσης και όλο το υλικό στο ιστορικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Βόλου, στο εργαστήριο της προφορικής ιστορίας, που είναι καθηγήτρια η κυρία Μπουσχόρτεν, με την οποία συνεργαστήκαμε μάλιστα. Συνεργαστήκαμε όσον αφορά, έτσι, ας πούμε, το επιστημονικό κομμάτι, πώς θα πάρω τις μαρτυρίες, με ποιο τρόπο κλπ. Και το δεύτερο, δυστυχώς δεν έχουμε φωτογραφίες εδώ, τέλος πάντων, το δεύτερο ήταν το αρχείο της παιδόπολης του Ζηρού. Του Ζηρού. Η παιδόπολη του Ζηρού είναι στη Φιλιππιάδα. Στην Ήπειρο. Το οποίο βρισκόταν κάπου σε ένα θέατρο που είχε η παιδόπολη. Είχε και θέατρο. Και ήταν όχι μόνο ξεχασμένο, εγκαταλελειμμένο. Εν πάση περιπτώσει, το συμμαζέψαμε με τον υπεύθυνο εκεί και το παραδώσαμε στα Γενικά Αρχεία του Κράτους στην Πρέβεζα. Και εκεί βρίσκεται σήμερα, το οποίο έχει, ο διευθυντής εκεί έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Όσον αφορά τώρα τη μεθοδολογία της συγκεκριμένης έρευνας, η βασική αρχή είναι να έχω όσο μεγαλύτερο αριθμό και όσο αντιπροσωπευτικότερο δείγμα, έτσι ώστε να πλησιάσουμε όσο δυνατόν περισσότερο την πραγματικότητα. Και δεν αναφέρομαι σε αλήθεια, γιατί η αλήθεια έχει ο καθένας τη δικιά του αλήθεια. Μιλάω για την πραγματικότητα. Και τα κύρια κριτήρια επιλογής ήταν, αυτά τα έχει πει και ο κύριος Πολυβίου, να μην τα επαναλάβω τώρα, άτομα διαφόρων κοινοτήτων μνήμης, τα ονομάζω εγώ, με διαφορετική τραυματική εμπειρία, από δεξιούς, αριστερούς κλπ, παιδιά, έφηβοι, και εκεί που έδωσε επίσης σημασία ήταν στην αντιπροσώπευση όλων των γεωγραφικών περιοχών, βλέπω κανείς εδώ στο χάρτη της
τις διάφορες γεωγραφικές περιοχές από όπου προέρχονται τα μαρτυρίες. Επίσης, πολιτική προέλευση, μια αντιπροσώπευση της πολιτικής προέλευσης, γιατί μιλάμε τώρα για παιδιά και για νέους και δεν μπορούμε να μιλάμε για αριστερούς και δεξιούς, απλά οικογενειακή, όπως είπαμε, προέλευση. Γινόταν μαγνητοφώνηση, βιντεοσκόπηση, υπογραφή συγκατάθεσης κλπ. Στέλνονταν ένα αντίγραφο στον μάρτυρα, έτσι ώστε αν είχε κάποια συμπλήρωση ή αν ήθελε κάτι να μην αναφερθεί κλπ. Να το κάνει. Πρέπει να πω ότι ουδής άλλαξε τη μαρτυρία του. Κάνα δυο μόνο έτσι γραμματικά και συντακτικά, εν πάση περιπτώσει. Και όπως είπαμε, όλα είναι στην. Όλο το υλικό είναι και στο βόλιο. Τη διάρθρωση του βιβλίου την ανέφερε ο κ. Πολυβίου. Υπάρχει το πρώτο μέρος. Το δεύτερο μέρος, το πρώτο μέρος είναι γενικά για τη μνήμη, για την λειτουργία της μνήμης. Δεύτερο μέρος είναι η σύνοψη. Η σύνοψη αφορά, θα έλεγα, τα δικά μου συμπεράσματα με βάση τις μαρτυρίες. Και το τρίτο μέρος είναι οι μαρτυρίες, το κυριότερο κομμάτι, γιατί όπως δεν ξέρω αν είδατε, είναι 2.200 τόσες σελίδες, α4 έγραψα. Δεν μπορούν να δοθούν εδώ όλες. Αλλά το αντιπροσωπευτικότερα κομμάτια των μαρτυριών. Τώρα, αν μπορούμε να πούμε δύο πράγματα για τις εμπειρίες των νέων, ποια ήταν ποιες ήταν οι εμπειρίες των νέων από την κατοχή και τον εμφύλιο μέχρι το 47, έτσι έχω χωρίσει, εν πάση περιπτώσει, την περίοδο, γιατί το 47 νομίζω είναι ένας χρόνος κομβικός. Πρέπει να πω ότι, όπως είπαμε, η κόκκινη βία και διάρκεια της κατοχής, αυτό το λένε άνθρωποι όχι μόνο δεξιοί, εισαγωγικών, αλλά και αριστερή, είχε επιπτώσεις στην μετέπειτα πορεία, μετά την Πάρτιζα. Η μεταστροφή των αισθημάτων έναντι του ΕΑΜΕΛΑΣ, πρέπει να πούμε ότι είχε συνέβη ήδη κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ακούστε τι λέει κάποιος από την Εχώριο της Λάρισα. Όταν ιδρύθηκε το Αντάρτικο, εννοεί τις κατοχές, βγήκαν άνθρωποι από το χωριό μας, ευτυχώς όχι πολλοί, που δεν ήξεραν τι έκαναν. Όχι όλοι, αλλά ήταν λίγοι. Ήταν λίγοι όμως που χτυπούσαν, σκότωσαν και ορισμένους. Από τότε μπήκε το φυτίλι μέσα. Από τότε άρχισαν να πονικοβάλλουν τον κόσμο και σιγά σιγά μπήκε το μίσος, με τους Γερμανούς ακόμα. Από τότε μπήκε το μίσος, ενώ πριν δεν είχαμε καμία διαφορά. Και πράγματι αυτό ήταν και ένα στοιχείο που, από βάση πτώση, ένα ερωτηματικό για μένα, πώς σε ένα χωριό φιλήσιμο πριν, άρχισαν από μια στιγμή στην άλλη να σφάζονται μεταξύ του. Τι ήταν αυτό που τους έκανε να σφάζει ο ένας τον άλλο. Οι προσωπικές αντιπαραθέσεις όλοι λένε ότι έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο. Η εγκατάλειψη των χωριών είχε ξεκινήσει ήδη στο τέλος της κατοχής, στη διάρκεια της δημοκρατίας, κυρίως αυτών που δεν ήταν με τους αντάρτες, και βέβαια εντάθηκε αμέσως μετακατοχικά, μετά την απελευθέρωση.
Όταν λέμε καταδιωκόμενοι, εννοούμε συνήθως τους αριστερούς, οι οποίοι είχαν επιφέρει από την αρχή τρομοκρατία. Αυτό είναι εν μέρη σωστό, γιατί και οι άλλοι, ας το πούμε, οι δεξιοί που εγκατέλειψαν τα χωριά τους λόγω του φόβου των ανταρτών, και αυτοί καταδιωκόμενοι αυτό ονομάζονταν. Κάποιος λέει, εδώ πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, σου έκοβαν το κεφάλι αμφότερη. Όποιος προλάβαινε έτυγε και σκότωνε στο καλαμάκι σαν αφορία της Λάτσης. Και γενικά ο φόβος ήταν το κοινό και το κυρίαρχο συνέστημα στην ύπεθρο. Όπως επίσης και η φυγή προς πάση κατεύθυνση, φυγή αριστερών στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, κυρίως αυτοί οι οποίοι είχαν διαπράξει κάποια αδικήματα κατά τη διάρκεια της κατοχής, φυγή αριστερών στο βουνό, πολλές φορές και οικογενειακός. Έχω περιπτώσεις που 2 χρόνια περιφερόταν η οικογένεια στα άγραφα, μαζί με τους αντάρτες. Φυγή βέβαια και στις σοσιαλιστικές χώρες, μερικούς, αλλά και φυγή των ανδρών από το φόβο των στρατολογήσεων του Δημοκρατικού Στρατού και των αντιπολίτευσης.